Οι γονείς σου είναι ok με το YouTube? Και η τελευταία ερώτηση και η πιο πολυερωτημένη ερώτηση γενικότερα στο TikTok είναι το ποια είναι η δουλειά σου. Αν είχα ποτέ φίλες φίδια. Αν ο καφές σου δεν έχει 8 παγάκια τον πίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά? Είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Πόσο σας έχει λείψει αυτό το background από τα YouTube videos, από τα 1 μέχρι τα 10. Εμένα καθόλου. Έχουμε έρθει σήμερα για να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχω δει να γίνεται προς ώρας τουλάχιστον στο ελληνικό YouTube από την στιγμή που το τραβάω αυτό το βίντεο. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις από το TikTok. Άμα δεν ξέρεις τώρα τι είναι το TikTok, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Ή Α, ζεις κάτω από μια πέτρα, ή Β, έχεις ζωή, γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε ζωή. Πλάκα κάνω, έτσι. Μην αρχίζετε να μου τα παίρνετε όλα σοβαρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ούμε. Τώρα τελευταία, παιδιά, έχει γίνει ένα λίγο στο TikTok για κάποιο λόγο. Να σας ευχαριστήσω και από εδώ πέρα, από το YouTube, για τους 90.000 TikTok followers. Άμα δεν είσαι μέσα αυτούς τους 90.000 TikTok followers, θα μπορούσες να γίνεις αμέσως τώρα. Και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα να ανεβάσουμε ένα TikTok στο οποίο θα μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε για να τις απαντήσουμε εδώ πέρα στο YouTube. Γιατί συνήθως σε τέτοια βιντεάκια τύπου Q&A σας λέω στο Instagram, γράψτε μου τις ερωτήσεις σας. Ενώ πάρα πολλοί από εσάς δεν έχετε Instagram, αλλά έχετε TikTok. Αυτό πάλι λίγο τρελό. Τέλος πάντων, αφού είναι το σημερινό μας βίντεο, οι ερωτήσεις σας από το TikTok. Στο καναλάκι μας, παιδιά, ανεβάζουμε βιντεάκι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 2 ώρα το μεσημέρι. Οπότε μπορείς να κάνεις το subscribe σου, να πατήσεις και το κουδουνάκι σου για να ενημερώνεσαι τη στιγμή που θα ανέβει το βίντεο. Εκείνη τη στιγμή θα σου έρθει ειδοποίηση στο κινητό και θα σου πει η Μαριάννα, αυτή η εθέρια ύπαρξη, λέμε τώρα, ανέβασε βιντεάκι στο YouTube. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο και τις ερωτήσεις σας στο TikTok. Φύγαμε. Από τώρα σας το λέω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, γιατί έβαλα πάρα πολύ προσπάθεια να φτιαχτώ. Ήμουν στο κρεβάτι μου χουχουλιασμένη πάρα πολύ ώρα και λέω να ετοιμαστώ τώρα, να βαφτώ και να ντυθώ και να βάλω σκουλαρίκια. Φυσικά από κάτω φοράω φόρμα. Φυσικά, τι εννοείς. Βαριόμουν πάρα πολύ να το κάνω, όμως το έκανα για εσάς. Και η διαδικασία μου πήρε, να ξέρετε, 3/4 και έχω πιει σχεδόν όλο μου τον καφέ. Ενός λεπτού σιγή, γιατί η Μαριάννα τώρα ξεκινάει το βίντεο και ο καφές έχει τελειώσει. Ο καφές σου έχει κρυώσει. Πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις σας. Το TikTok το οποίο σας ανέβασα, πούντο. Λοιπόν, θα κοιτάω καλύτερα από το κινητό μου, μάλλον καλύτερα. Σας αρέσει η θηκούλα μου? Σούπερ, τούπερ, ευχαριστώ. Βλέπω ότι τα σχόλιά σας είναι 797, άρα έχουμε περίπου 797 ερωτήσεις να απαντήσουμε. Εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες σε ένα βίντεο. Αν θέλετε όμως part 2, να μου το πείτε για να γυρίσω part 2. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι και η ερώτηση με τα πιο πολλά like, γιατί έτσι το φιλτράρει το TikTok. Έχεις τατουάζ? Αν όχι, θα ήθελες να κάνεις? Και αν ναι, τι και πού? Δεν έχω τατουάζ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, παιδιά, να κάνω ένα συγκεκριμένο τατουάζ σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός μου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα τατουάζ εδώ πέρα, ξέρεις, κάτω από το σουτιέν ακριβώς. Πρώτον, γιατί δεν φαίνεται. Δεύτερον, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ cute. Και τρίτον, επειδή και το θέλω, ok. Και θέλω να κάνω είτε ένα μικρό κυματάκι, κατάλαβες, ένα wave, είτε πατουσάκι από σκυλάκι που ανεβαίνουν, ξέρεις, σιγά-σιγά. Ποιος ξέρει αν θα το κάνω ποτέ. Αν κάποια στιγμή το κάνω, θα το βιντεοσκοπήσω, γιατί θα είναι μεγάλη αλλαγή για μένα και δεν είμαι πάρα πολύ εύκολη στις αλλαγές γενικότερα στη ζωή μου. Κατά πόσο σε επηρεάζουν μέσα σου τα αρνητικά σχόλια και τι κάνεις γι' αυτό? Κοίταξε να δεις, αν μιλάμε για το TikTok, υπάρχει πάρα πολύ αρνητισμός, παιδιά, σε αυτό το TikTok και από τη μία μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά από την άλλη δεν καταλαβαίνω την ανάγκη του άλλου να σου πει οτιδήποτε αρνητικό. Άμα κάτι δεν σ' αρέσει, απλά σταματάς να το βλέπεις, σκρολάρεις παρακάτω, βλέπεις κάτι άλλο, κάνεις unfollow, το οτιδήποτε. Εμένα προσωπικά πλέον έχει σταματήσει να επηρεάζει το οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο, ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του πάνω στο οποιοδήποτε θέμα. Δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε, δεν τα παίρνω πλέον προσωπικά τα σχόλια, ίσα-ίσα γελάω και με αυτά. Ορισμένες φορές απαντάμε βιντεάκι στο TikTok και γελάμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Αυτό το οποίο με χαλάει μόνο είναι ότι πάρα πολλά παιδάκια μικρής ηλικίας, δηλαδή 10 χρονών και κάτω από 10 χρονών, έχουν TikTok. Και είναι πάρα πολύ στενάχωρο να βλέπουν αυτά τα παιδάκια τέτοια σχόλια και να μεγαλώνουν βλέποντας αυτά τα αρνητικά σχόλια στον οποιονδήποτε. Είτε στα ίδια τα παιδάκια είτε σε μένα. Δηλαδή, θα μπει τώρα ένα παιδάκι 10 χρονών, 8 χρονών και θα δει ένα βιντεάκι το οποίο ανέβασα πολύ πολύ φυσιολογικό και από κάτω να υπάρχουν πολλά hate comments χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Θα πει α, αυτό κάνουν οι μεγάλοι, άρα αυτό ίσως να πρέπει να κάνω κι εγώ. Είναι σαν ένα τύπου πρότυπο, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.
προχωράω παρακάτω. Προτιμάς Μπέρσκα ή H&M και γιατί? Είσαι τέλεια, συνέχισε δυναμικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν προτιμώ κάποιο από τα δύο καταστήματα. Γενικώς, για να σκεφτώ. Όχι, δεν προτιμώ κάποιο από τα δύο καταστήματα. Πηγαίνω και στα δύο κάθε φορά, αν είναι και ψάχνω να ψωνίσω κάτι. Ποιος είναι ο στόχος σου σε subscribers και followers? Συνέχισε δυναμικά. Να ξέρεις, θα είμαστε για πάντα μαζί σου μέχρι το τέλος της ζωής. Ω, γλυκούλια μου! Δεν υπάρχει, παιδιά, στόχος σε subscribers και σε followers. Ο στόχος είναι ο ουρανός. The sky is the only limit. Μόνο εγώ θα μπορούσα να τα λέω αυτά. Δεν υπάρχει, παιδιά, συγκεκριμένο στόχος. Δεν είναι ότι θα πω θα φτάσω με τους 200.000 και εγώ θα σταματήσω να κάνω βιντεάκια στο YouTube. Ή δεν θα σταματήσω ποτέ άμα δεν φτάσω στους 5 εκατομμύρια subscribers, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο στόχος. Το μόνο το οποίο υπάρχει είναι να περνάς καλά σε αυτό το οποίο κάνεις και έτσι συνέχισε να το κάνεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ποια είναι η αγαπημένη σου εφαρμογή? Μπορείς να με βάλεις το όνομα στο βίντεο. Εννοείται, δεν σου βάλω το ονοματάκι σου. Η αγαπημένη μου εφαρμογή. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ίσως να πω το TikTok, γιατί πλέον είναι η πρώτη εφαρμογή που ανοίγω όταν ξεκινάω και κοιτάω το κινητό μου. Συγγνώμη, YouTube, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει το TikTok. Αλλάζει αυτό, παιδιά, από εποχή σε εποχή. Σε ένα μήνα μπορεί να είναι το Instagram, μετά μπορεί να είναι ξανά το YouTube. Πάντως είμαι σε αυτά τα τρία πάντα. Τι γνώμη έχεις για το GNTM? Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης? Δεν βλέπω GNTM καθόλου. Βασικά, γενικά δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου, οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Επόμενη ερώτηση. Πότε θα φτιάξατε με τον Μπάμπι? Έχετε σκεφτεί με τον Μπάμπι να παντρευτείτε? Με τον Μπάμπι, παιδιά. Τα φτιάξαμε. Εσύ τα φτιάξαμε. Δεν μου τα ζήτησε, παιδιά. Απλά τα φτιάξαμε. Μου τα ζήτησε. Jesus, μιλάω σαν παιδάκι. Sorry, με συγχωρείτε. Με τον Μπάμπι, παιδιά, ξεκίνησε η σχέση μας 5 Νοεμβρίου του 2018. Φυσικά και δεν έχουμε σκεφτεί να παντρευτούμε ακόμα δηλαδή, okay. Είναι μια σχέση η οποία υπάρχει εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και τον άλλον το βλέπεις πιο σοβαρά, δεν τον βλέπεις αχ, βγαίνω με ένα παλικάρι και περνάμε καλά και όλα καλά. Το βλέπεις λίγο πιο σοβαρά, αλλά όχι και σε γάμο ακόμα, γιατί εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι μικρή, 24 χρονών, για γάμο. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ μιλάω για μένα. Για τη Μαριάννα. Λέω τη Μαριάννα. Αν θα ήθελα να βάψω τα μαλλιά μου, ρωτάει η Μαριάννα. Το σκέφτομαι πάρα πολύ, παιδιά, να τα βάψω αυτά τα μαλλιά μου. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια ποιο χρώμα πιστεύετε θα μου πήγαινε. Εγώ τώρα κάνω μια θεραπεία για την ακμή, η οποία διαρκεί δυστυχώς 6 μήνες. Και μετά αυτή τη θεραπεία, μόλις τελειώσει αυτή η θεραπεία, εγώ θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Το έχω πει σε όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Τα μαλλιά μου δεν τα έχω βάψει ποτέ στη ζωή μου. Γενικώς τα μαλλιά μου είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πειραματίζομαι καθόλου πάνω μου, μα καθόλου. Βασικά γενικά δεν πειραματίζομαι νομίζω στη ζωή μου, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή, δεν είμαι πάρα πολύ της αλλαγής. Γράψτε μου από κάτω τι χρώμα πιστεύετε ότι θέλω να τα βάψω ή τι χρώμα πιστεύετε ότι θα μου πήγαινε και θα τη δείτε λογικά την αλλαγή και στο YouTube όταν γίνει. Αν είχα ποτέ φίλες φίδια. Κοίτα, από φιλίες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πετύχει πολύ άσχημους φίλους. Από μικρή είχα φίλους και φίλες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικές. Σε ό,τι και να έκανα, ήταν μία μόνο συγκεκριμένη κοπέλα, ονόματα δεν λέμε, η οποία, παιδιά, μου είχε κάνει τη ζωή μου πατίνι. Το θυμάμαι. Εν ολίγης, είχα μία φίλη φίδι, όχι φίδι το λες, 100% το λες φίδι. Συγγνώμη, κοπελιά. Ξέρω ότι με βλέπει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αν με κάποιους ανθρώπους δεν περνάτε καλά, δεν ταιριάζετε ή σας χαλάνε τη μέρα, απλά διώξτε τους από τη ζωή σας, να φύγουν μακριά, να ηρεμήσετε κι εσείς και θα δείτε ότι μετά είναι όλα πολύ καλύτερα. Επόμενη ερώτηση. Θυμάσαι ακόμα πώς ένιωσες όταν είδες να ανεβαίνουν τις 1000 προβολές στα πρώτα σου βίντεο? Πιστεύεις ποτέ ότι θα έφτανες μέχρι εδώ? Πω ρε φίλε, τι μου θύμισες τώρα! Μου θύμισες το συνέστημα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις 1000 προβολές, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, παιδιά, το πρώτο βίντεο που ανέβασα το κοίταγα και όλες οι προβολές που είχα κάνει ήταν από εμένα. Φαντάσου. Θυμάμαι το συνέστημα των πρώτων 1000 subscribers, να σου πω την αλήθεια. Τότε στο YouTube τουλάχιστον, δεν ξέρω τι ισχύει τώρα πλέον. Τότε στο YouTube, μόλις έφτανε στους 1000 subscribers και συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης των βίντεο σου, μπορούσες να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία για να λαμβάνεις έσοδα από το YouTube, από τις διαφημίσεις του YouTube. Θυμάμαι ότι ξαφνικά βασικά έγινε η όλη φάση. Ξαφνικά ανεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα με ένα haul που είχα κάνει από το eBay, από το Wish, δεν θυμάμαι από πού ήταν. Από τότε είχα τρελαγώ με τα hauls. Και έχει περάσει ένας χρόνος που έφτιαχνα βιντάκια, δεν ανεβαίνανε οι followers, δεν ανεβαίνανε τα views, δεν ανεβαίνανε απολύτως τίποτα. Όμως εγώ συνέχισα να τα φτιάχνω γιατί το γούσταρα στην τελική. Και νομίζω αυτό είναι το οποίο είχε αποτέλεσμα. Δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων να φτάσουμε μέχρι εδώ που είμαστε τώρα. Και δεν μιλάω από άποψη followers ή τον αριθμό. Ο αριθμός είναι αριθμός, κακά τα ψέματα. Μιλάω για την τρελή υποστήριξη, παιδιά, και τα μηνύματά σας που παίρνω κάθε μέρα στο Instagram, στο TikTok, τα σχόλιά σας εδώ πέρα στο YouTube. Όλα, παιδιά, κάθε μέρα. Το κάθε γεια που έρχεστε από κοντά να μου πείτε. Την κάθε φωτογραφία που έχουμε βγάλει μαζί από κοντά. Παιδιά, εγώ αυτό δεν το περίμενα ποτέ, θα το ζούσα. Ever όμως η ζωή μου. Και να
πώς αλλάζουν τα πράγματα. Επόμενη ερώτηση. Πώς έχασες τα κιλά, πόσο καιρό σου πήρε και με ποιο τρόπο ακριβώς? Εγώ είχα μια πάρα πολύ άσχημη σχέση γενικώς με το σώμα μου, με τα κιλά μου. Πάρα πολύ άσχημη παλιότερα. Πέρασα από ένα στάδιο στο οποίο έτρωγα χίλιες θερμίδες, αυστηρά κάτω από χίλιες θερμίδες βασικά. Την ημέρα έχανα τα μαλλιά μου, κρύωνα συνέχεια. Έβλεπα τον εαυτό μου πάρα πολύ χοντρό. Γενικώς πάρα πολύ άσχημη η περίοδο εκείνη. Μετά από αυτό πήγα σε έναν ειδικό για να με βοηθήσει, ένα διατροφολόγο για να ξεπεράσω το πρόβλημά μου, να δω τι μου συμβαίνει, να μην είμαι έτσι για την υπόλοιπη ζωή μου τέλος πάντων. Και εκείνη με βοήθησε πάρα πολύ όσο δεν πάει. Με βοήθησε βασικά να έχω μια υγιή σχέση με το φαγητό. Δηλαδή, όχι το να μην τρώω καθόλου για να μην παχύνω, αλλά ούτε και το να τρώω τα πάντα επειδή απλά βαριέμαι ή επειδή είμαι στεναχωρημένη. Με βοήθησε να καταλάβω πότε πεινάω, γιατί ακριβώς πεινάω, πόση ποσότητα θέλει ο οργανισμός μου να φάει. Γενικώς όλα αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ στο να χάσω τα κιλά μου ουσιαστικά. Δεν σου λέω ότι είμαι αδύνατη, δεν σου λέω ότι είμαι παχιά, σου λέω ότι είμαι κανονική και ότι νιώθω υγιής τουλάχιστον εγώ με τον εαυτό μου, με τη διατροφή μου και με αυτά που τρώω. Και τόσα haul, με τι χρήματα δηλαδή βγάζεις τόσα πολλά? Όλα παιδιά τα haul και γενικώς οτιδήποτε βιντεάκι βλέπετε εδώ πέρα στο κανάλι είναι όλα αγορασμένα με δικά μου χρήματα. Haul από H&M, από Bershka, από Pull&Bear, από οτιδήποτε, όλα είναι αγορασμένα με δικά μου χρήματα. Δεν εκμεταλλεύομαι τα χρήματα κανενός, αν είναι δυνατόν. Ο λόγος που μπορώ να κάνω αυτά τα haul είναι ένας και μοναδικός. Μένω μαζί με τους γονείς μου. Δεν έχω τα έξοδα ενός σπιτιού, δεν έχω τα έξοδα για ρεύμα, για φαγητό, για νερό, όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων. Οπότε μπορώ να κάνω ορισμένα χρήματα στην άκρη για να αγοράζω αυτά τα οποία θέλω, χωρίς να επιβαρύνω κανέναν απολύτως. Είχες σκεφτεί ποτέ να αφήσεις το YouTube επειδή πιέζεσαι ή δεν έχεις χρόνο για να κάνεις βίντεο? Δεν έχω σκεφτεί ούτε μία στιγμή να σταματήσω τα βεντάκια στο YouTube. Έχω σκεφτεί να ελαττώσω τη συχνότητά τους, γιατί 3 βίντεο την εβδομάδα είναι πολλά. Και κάποιες φορές δεν προλαβαίνω, κάποιες φορές αγχώνομαι, κάποιες φορές με πιάνουν κρίσεις πανικού. Αλλά δεν έχω πει ποτέ να σταματήσω το YouTube. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα προτιμούσες να έχεις δωρεάν καφέδες ή δωρεάν κούπες για όλη σου τη ζωή? Κούπες. Καφέδες αγόραζε. Οι κούπες είναι λίγο πιο ακριβές, μάλλον. Θεωρείς ότι υπάρχει αληθινή φιλία ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα? Και αν ναι, έχεις αντίστοιχα έναν άντρα που να ονομάζεις κολλητό? Yes, yes, yes. Παλιά θεωρούσα ότι αν είσαι φίλη με έναν άντρα ή φίλος με μια γυναίκα αντίστοιχα, ένας από τους δύο κάποια στιγμή το έχει δει διαφορετικά. Αλλά πλέον δεν το βλέπω έτσι. Μπορείς να είσαι κολλητός, κολλητή με κάποιον του αντίθετου φίλου, φυσικά. Έχω κολλητούς και δεν το έχουμε δει ποτέ διαφορετικά. Ποτέ όμως. Ούτε μπορούμε να το φανταστούμε. Αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχεις γνωρίσει τους γονείς του Μπάμπη και εκείνες τους δικούς σου? Ναι. Πόσα χρόνια σπούδασες φυσιοθεραπεία και αν θα ήθελα να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό? By the way, σε κούκλα, please, απάντα σε όλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φυσιοθεραπεία, παιδιά, είναι 4 χρόνια σχολή. Πήρα το πτυχίο μου στα 4 χρόνια, έκανα την πρακτική μου, την εξάμηνη που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό στο μέλλον. Δυστυχώς τώρα, στην τωρινή κατάσταση που βρίσκομαι εγώ τουλάχιστον, δεν μου είναι εύκολο για μένα, πάντα μιλάω έτσι, να πιάσω δουλειά σε ένα φυσιοθεραπευτήριο. Δεν έχω δικό μου φυσιοθεραπευτήριο προφανώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να δικτυωθείς, πρέπει να έχεις αρκετούς γνωστούς γύρω-γύρω για να ξεκινήσεις. Μόλις ξεκινήσεις όμως, είναι όλα πολύ καλύτερα. Προς όρας όσον αφορά τα επαγγελματικά μου, με το YouTube είμαι πλήρως καλυμμένη. Next question. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να έχεις COVID? Αν ναι, πώς προέκυψε? Εννοείται, no hate. Λοιπόν, το είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι. Το καλοκαίρι που είχα πάει στο νησί μου στην Αμοργό, κάποια μέρα, ένα βράδυ βασικά, σήκωσα δέκατα και λέω, Παναγία μου, έχω κορονοϊό, για όνομα του Θεού. Τελικά δεν ήταν όλα καλά, ήταν ηλίαση. Δεν έχω κολλήσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρω, γιατί έχω κάνει τεστ 2 φορές, αρνητικό έχει βγει, τώρα χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Επόμενη ερώτηση. Θα έδινε στο Βαγγέλη για 1000 ευρώ? Μην δείξεις όνομα. Δεν θα έδινε το Βαγγέλη ούτε για 1 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. Τον έχω στο παιδί μου πλέον. Τι φοβάσαι περισσότερο σε αυτή τη ζωή? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, ο φόβος μου, παιδιά, είναι ένας μοναδικός και ο πιο μεγάλος φόβος που μπορεί να έχει άνθρωπος, νομίζω, είναι, ετοιμαστείτε γι' αυτό, να ξυπνήσω ένα πρωί και να μην είναι πρωί, δηλαδή να μην υπάρχει ο ήλιος ποτέ ξανά. Φαντάζεστε μια ζωή χωρίς ήλιο για πάντα, σκοτάδι μόνο? Αυτό. Κάτι μου λέει ότι είστε ζευγάρι που δεν συχαίνεστε ο ένας τον άλλον, αλήθεια είναι? Εγώ αδιάκριτο τελείως. Όχι, δεν είναι συχαίνω με τον παππί, τον παππί συχαίνεται εμένα, για όνομα του Θεού. Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον, ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι, δεν συγχαινόμαστε. Αν ο καφές σου δεν έχει 8 παγάκια, τον πίνεις? Δεν τον πίνω, γιατί ο καφές μου έχει 7 παγάκια.
πόσα piercing έχεις και πού. Τα μόνα piercing τα οποία έχω είναι εδώ πέρα στα αυτιά μου. Μία τρύπα στο κάθε αυτή. Δεν έχω άλλα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω κι άλλα εγώ προσωπικά. Έχεις δεχτεί κοροϊδία bullying από μηνύματα στο Insta, στο YouTube ή εδώ στο TikTok για τα σπυριά και την ακμή σου που σε έχουν πληγώσει? Σίγουρα έχω δεχτεί τέτοια μηνύματα 100%. Στην αρχή σίγουρα με πληγώνανε γιατί δεν το είχα αποδεχτεί εγώ ίδια μέσα μου ότι έχω ακμή. Δεν το είχα αποδεχτεί καν ούτε λίγο. Έλεγα, όχι, δεν έχω ακμή. Είναι μια βλακεία και σε 10 μέρες έχει περάσει, ξέρω εγώ. Δεν το είχα αποδεχτεί μέσα μου. Φυσικά λαμβάνω μηνύματα για την ακμή μου καθημερινά και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρει φυσιολογικά 10 σπυράκια, 20 σπυράκια, 50 σπυράκια στο πρόσωπο του αλουνού και δεν μπορώ να καταλάβω τι ενοχλεί εσένα που εγώ έχω σπυράκια. Πλέον δεν με πληγώνω, να σου πω την αλήθεια. Ο κάθε άνθρωπος, όπως έλεγα και πριν, έχει τη γνώμη του, έχει την άποψή του πάνω στο κάθε θέμα. Εγώ ξέρω ότι είμαι εντάξει έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή και τελειώνει η υπόθεση. Τι ήθελε να γίνει όταν ήσουν μικρή? Πολύ καλή ερώτηση. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, ήθελα να γίνω φαρμακοποιός. Και είδαμε που καταλήξαμε τελικά. Σκέφτεσαι να κάνεις ένα vlog κανάλι, by the way, είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, fun fact, το έλεγα προχθές αυτό το πράγμα, ότι θέλω πάρα πολύ να κάνω βλογκάκια και γενικώς ένα vlog κανάλι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα vlogs, τώρα τελευταία το έχω συνειδητοποιήσει. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει, γιατί θα δίνω πολύ πολύ έμφαση σε ένα τα δύο κανάλια, είτε στο vlog κανάλι, είτε στο κανονικό μου κανάλι, δεν θα έχω χρόνο για τίποτα από τα δύο εν τέλει. Θα εκνευριστώ και θα τα παρατήσω. Και δεν θέλω. Ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω vlog κανάλι. Θα γυρίζω όμως λίγα βλογκάκια κάθε μήνα για το κανάλι μας στο YouTube. Πότε θα γυρίσει ο Μπάμπης? Ο Μπάμπης, παιδιά, θα έρθει περίπου τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, κάπου εκεί τέλος πάντων θα ξανάρθει επιτέλους στην Αθήνα. Οπότε θα τον έχουμε ξανά στα βιντεάκια μας σύντομα. Αν θα κόψω κοντά τα μαλλιά μου. Λοιπόν, τα μαλλιά μου έχουν περάσει πολλά στάδια στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Έχουν περάσει το πάρα πολύ μακρύ μαλλί τύπου μέχρι τον κόλο. Έχουν περάσει το στάδιο που είναι τώρα έτσι μεσαίο μήκος. Έχουν περάσει το καρέ. Έχουν περάσει το αγορέ. Χωρίς υπερβολή, παιδιά, αγορέ. Τα είχα κουρέψει στο γυμνάσιο πάρα πολύ κοντά εδώ πέρα. Θα τα κούρευα ξανά ένα καρεδάκι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν τα βάψω κιόλας. Έτσι λέω. Πώς αισθάνεσαι που έχεις μια κάποια δημοσιότητα? Αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή σου? Σου έχει ανοίξει πόρτες? Δεν θεωρώ καταρχήν ότι έχω μια δημοσιότητα επειδή απλά βγάζω ορισμένα βιντεάκια στο YouTube. Ούτε κατά διάνοια, μα ούτε καν όμως. Ούτε θεωρώ ότι μου έχει ανοίξει πόρτες του τύπου τώρα μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έκανα. Θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει από την άποψη των επαγγελματικών, δηλαδή από την άποψη ότι μπορώ να κανονίσω εγώ το πρόγραμμά μου, μπορώ να κανονίσω να δουλεύω μια εβδομάδα πάρα πολύ και την επόμενη να πάω διακοπές. Γενικώς μπορώ να κανονίσω εγώ το πρόγραμμά μου μόνη μου, χωρίς να έχω κάποιο αφεντικό ή εργοδότη τέλος πάντων πάνω από το κεφάλι μου. Το άλλο πράγμα το οποίο είναι και με τα αρνητικά της δημοσιότητας, γιατί ξαναλέω, ούτε καν πιστεύω ότι έχω δημοσιότητα πραγματικά. Το αρνητικό είναι ότι σε θυμούνται άτομα μόνο και μόνο για το promotion. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, και όμως παιδιά, συμβαίνει και αυτό. Με θυμούνται άτομα από το γυμνάσιο, από το λύκειο, από τη σχολή που δεν μιλάγαμε ούτε καν. Ίσα-ίσα και μόνο για να μου πούνε, Μαριάννα, πότε θα βγούμε για καφέ να τα πούμε, χωρίς λόγο και αιτία. Ή ξέρω εγώ, Μαριάννα, πότε θα έρθει από το μαγαζί του μπαμπά μου να μου βγάλει story και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά με συγγίζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από πότε κάνεις αποτρίχωση και με τι? Πρώτη φορά που έκανα αποτρίχωση, δηλαδή ουσιαστικά που έβγαλα τις τρίχες των ποδιών μου, ήταν στην πρώτη ηλικίου, νομίζω. Στην πρώτη ηλικίου με κερί τις είχα βγάλει τότε. Τώρα πλέον κάνω λέιζερ κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο περίπου αναλόγως. Θα κάνεις ποτέ home tour? Θα κάνω στο δικό μου σπίτι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι των γονιών μου. Δεν θα ήθελα να δείξω το χώρο τους, τις κρεβατοκάμαρες τους. Γενικώς δεν θα ήθελα να δείξω έναν χώρο ο οποίος δεν είναι δικός μου εξ ολοκλήρου. Να κάνω ένα room tour του δωματίου μου που είναι εξ ολοκλήρου δικό μου. Το κάνω εγώ ό,τι θέλω, το έχω εγώ όπως θέλω. Ναι, θα το έκανα. Επίσης δεν θα μπορούσα να κάνω home tour σπίτι του Μπάμπη, γιατί είναι σπίτι του Μπάμπη προφανώς. Αν πέθανε ο Μπάμπης, τι θα έκανες? Πάτε καλά, ρε παιδιά, φάτε τη γλώσσα σας, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά που λέτε? Πού θες να μείνεις περισσότερο, στον Μπάμπη ή στους γονείς σου? Μην βάλεις όνομα. Μόνη μου θα ήθελα να μείνω περισσότερο. Σε ένα χώρο μόνη μου, να κάνω εγώ ό,τι θέλω, ό,τι ώρα θέλω. Να δουλεύω και στις ώρα το βράδυ, άμα θέλω να γυρίζω βιντάκια. Ποιο είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών μου? Αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή, το σκούρο καστανό βασικά. Η επόμενη ερώτηση είναι απλά, απορώ πώς του ήρθε του ανθρώπου. Ήθελες να δώσεις πανελλήνιες για ψυχολογία? Εγώ, που ήμουν πιο θετική κατεύθυνση, πεθαίνεις. Που δεν ήθελα να
βλέπω αρχαία και ιστορία μπροστά μου. Όχι, ούτε καν. Ήθελα στην αρχή να περάσω φαρμακευτική. Μετά βλέπα τα μαθήματα ότι είχαν άπειρη χημεία μέσα και λέω δεν είμαι εγώ για χημεία. Ευχαριστώ, θα πάρω κάτι άλλο. Και σκεφτόμουν ή βιολογικό είτε στην φυσιοθεραπεία και πέρασα φυσιοθεραπεία. Οι γονείς σου είναι OK με το YouTube? Στην αρχή δεν το ξέρανε καν. Τον πρώτο 1-1,5 χρόνο νομίζω δεν το ξέρανε καν. Πρώτα το έμαθε η μητέρα μου, γιατί τη έδειξε ορισμένα βιντάκια τέλος πάντων και τη αρέσανε. Ο μπάς μου το έμαθε κάπου σχετικά πρόσφατα, το τελευταίο εξάμεινο νομίζω το έμαθε. Του αρέσει, δεν έχει πρόβλημα. Εφόσον σου λέει σου αρέσει εσένα και σε κουμπλέσει με αυτό, μια χαρά. Και η τελευταία ερώτηση και η πιο πολυερωτημένη ερώτηση γενικότερα στο TikTok είναι το ποια είναι η δουλειά σου. Γενικώς είναι ένα ταμπού η όλη κατάσταση του δουλεύω στα social media. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα γιατί η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω δυστυχώς. Έχω κανονική εταιρεία στο όνομά μου, κανονικά ένσημα στο όνομά μου επίσης. Ουσιαστικά φορολογούμε και είμαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας, κανονικότατα όμως. Είμαι κατά μέσο όρο μέσα στη μέρα γύρω στις 4 με 5 ώρες και ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, τα social media, το YouTube, το Instagram, το TikTok, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Τώρα τουλάχιστον, νομίζω ότι μου αρέσει πολύ και μου αρέσει ακόμα πιο πολύ το γεγονός ότι η δουλειά μου, το έργο μου και όλα αυτά τα οποία φτιάχνω αρέσουν σε ορισμένους από εσάς. Κάθεστε και τα βλέπετε, βρίσκεται κάτι ενδιαφέρον τέλος πάντων σε αυτό εδώ πέρα το άτομο. Απορώ και τι κιόλας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σέλισα ορισμένες από τις απορίες σας που είχατε τουλάχιστον εσείς στο TikTok. Άμα θέλετε να κάνουμε ένα βιντεάκι τέτοιο συχνά πυκνά με απορίες σας από το TikTok εδώ πέρα στο YouTube, να μου το γράψετε από κάτω σχόλια για να το ξέρω. Και επίσης, αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα για επόμενο βιντεάκι που θέλετε να δείτε από εμένα, μπορείτε να γράψετε επίσης και αυτήν κάτω στα σχόλια. Και ο καφές μου δεν τον πήραξα καν εγώ τόση ώρα. Μπράβο μου. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσεις να κάνεις αυτό που αρέσει σε σένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!